Με δύο αρνητικές γνωμοδοτήσεις. Για δύο αιωλικά πάρκα στη Θεσπρωτεία και μία επίσης αρνητική για ένα μικρό υδροηλεκτρικό στην Πλατανούσα του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων, ολοκλήρωσε τη θητεία της η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου. Την τρίτη, η συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν η τελευταία με την παρούσα σύνθεση και στην τρέχουσα θητεία που ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Και στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γοργόλης αναφέρθηκε στην πορεία των τελευταίων ετών, επιμένοντας το ότι η συντριπτική πλειονότητα των αποφάσεων της Επιτροπής ήταν ομόφωνες παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις των παρατάξεων. Να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος αυτής της θητείας. Είναι η τελευταία Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εύχομαι να μην έχουμε κάποια άλλη έκτακτη θα κάνουμε διαπεριφοράς. Να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα μέλη της Επιτροπής, έναν-έναν προσωπικά. Νομίζω ότι με τις αποφάσεις μας, είτε αυτές ήταν θετικές, είτε αυτές ήταν αρνητικές για τα θέματα που είχαμε για συζήτηση, συμβάλαμε κι εμείς, νομίζω, τα μέγιστα για τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τα περιβαλλοντικά και τα εμπορικά της Ηπείρου, αυτά δηλαδή τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Νομίζω ότι ο καθένας είτε στο θέμα τοποθετήθηκε θετικά είτε αρνητικά, πάντα έχει ως σκοπός τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και την ανάπτυξη γενικά της Ηπείρου. Ως προς τα δύο βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης, η γνωμοδότηση της Επιτροπής ήταν ομόφωνα αρνητική για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δύο αιωλικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, 28 και 22,5 ΜΒ αντίστοιχα, στο Δήμο Φιλιατών και στις Δημοτικές Ενότητες Παραποτάμου και Ιγουμενίτσας αντίστοιχα. Βλέπουμε ποιες είναι οι αποστάσεις του συγκεκριμένου έργου, τα όρια τα οποία θα εγκατασταθεί και τα συνοδά έργα τα οποία περιλαμβάνουν οδοπία 10 χιλιόμετρων περίπου. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μεγάλες παρεμβάσεις που θα γίνουν σε οδοστρωσία δασικών δρόμων, κυρίως και τεχνικά έργα τα οποία θα γίνουν για όλες θα ξεκινάνε από την επαρχιακή οδό και θα εκτείνονται στο υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο. Νομίζω όλοι το παρατηρήσετε μέσα από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την υπηρεσιακή εισήγηση. Αυτά τα οποία αποτυπώνεται, για το συγκεκριμένο έργο είναι ότι ο υλικός σταθμός αυτός εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικές και μη ανατρέψιμες επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών οι οποίοι θα προκύψουν από την ανάπτυξη του έργου σχετικά με την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων. Βλέπουμε ότι στο έργο απουσιάζει ΕΟΑ, δεν υπάρχει ΕΟΑ, παρότι το έργο μοιάζει με περιοχές ΖΕΠ στις οποίες υπάρχουν διάφορα πτηνά, όπως το Κυρκινέζιο, ο Χρυσαϊτός. Βλέπουμε δηλαδή ότι ένα έργο το οποίο πάει να καταστήσει σε μια περιοχή που υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές ΖΕΠ. Εμείς λοιπόν ως περιφέρεια στεκόμαστε στο γεγονός αυτό ότι ότι απουσιάζει η ΕΟΑ, απουσιάζουν εκεί τα στοιχεία τα οποία αφορούν τη δραστηριότητα, πώς θα διασφαλίσει, παρότι βρίσκεται σε περιοχές ΖΕΠ, την δραστηριότητα χωρίς να έχει αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και το εξής, το οποίο δεν αναφέρεται στην υπηρεσιακή εισήγηση, αλλά το βλέπουμε πολύ συχνά στην δικιά μας την Επιτροπή εδώ πέρα, ότι από τη στιγμή που τα δύο έργα αυτά γυτνιάζουν επί της ουσίας, θα πρέπει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να βλέπει συνδυαστικά την επίδραση την περιβαλλοντική που θα υπάρχει από τη λειτουργία και των δύο έργων μαζί. Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση και για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύως 0,68 ΜΒ στην Πλατανούσα του Δήμου Βορειών Τζουμέρκων. Μέσα στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έρχεται να αναφερθεί ότι η κατασκευή υφιδιαδρόμου είναι χωρίς κανένα οικολογικό ή θεολογικό νόημα, ενώ για εμάς και για την υπηρεσία μας υπάρχει, όπως είπα, νόημα να υπάρχει και το κομμάτι αυτό, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι είναι ότι αυτό το έργο, και ειδικότερα τμήμα του έργου αυτού που αφορά το σταθμό παραγωγής, κατασκευάζεται, αν όχι πάνω, πολύ δίπλα, πολύ κοντά στο μονοπάτι της Βίδρας. Ζητήθηκαν κάποιες περαιτέρω εξηγήσεις από την πλευρά της εταιρείας. Η εταιρεία θεωρεί ότι το κομμάτι του σταθμού παραγωγής βρίσκεται μακριά, όμως εμείς θεωρούμε ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά. Κάπου να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Συμφωνούμε με την αρνητική εισήγηση και ψηφίζουμε αρνητικά. Κύριος Λιούρης. Στο ίδιο μήκος, αρνητικοί θα είμαστε, αλλά μου κάνει εντύπωση όταν έχεις θετικές γνωμοδοτήσεις από τις υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα πας να πάρεις μια πολιτική απόφαση. Αυτά θέλουν λίγο προσοχή όλα αυτά. Η κυρία Ζέκα. Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι φαίνεται και από την
από ό,τι συζητήσαμε εκεί με την περιοχή, ουσιαστικά αυτό θα εκμεταλλευτεί μια πηγή. Πηγή, να με συμπαθάτε, γούρα. Η οποία φαίνεται ότι δεν έχει αρκετό νερό για το χωριό το ίδιο, όχι για να δουλέψει και υδροηλεκτρικό. Δηλαδή, δεν φαίνεται καν το υδροηλεκτρικό, ένα από τα δύο θα. Ή το υδροηλεκτρικό θα λειτουργεί, ή το χωριό θα παίρνει νερό εκεί πέρα. Και τώρα, αν οι υπηρεσίες, λίγο που διάβασα την εισήγηση, εάν η Διεύθυνση Δασών, ή όπως λέγεται αυτή τη στιγμή, συμφωνεί με το γεγονός ότι επειδή πρόκειται για ένα εντός εισαγωγικών πράσινο έργο να αποψηλωθούν τόσα χιλιόμετρα, γιατί από ό,τι είδα δεν υπάρχει δρόμος εκεί πέρα, τώρα θα πρέπει να γίνει και κοντά 10 χιλιόμετρα αν δεν απατώμε.